Αντιμέτωπη με μια νέα έξαρση βρίσκεται η Κύπρος. Οι χαλαρώσεις και κατ' επέκταση η μητήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, καθώς και το μειωμένο πλέον ενδιαφέρον για εμβολιασμό κυρίως από τις νεαρότερες ηλικίες, έφερε την χθεσινή ανακοίνωση του τριψήφιου αριθμού των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ο κίνδυνος διασποράς και σοβαρής νοσηρότητας εξαιτίας του στελέχους Δέλτα παραμένει ψηλός, προειδοποιούν οι ειδικοί. Εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η ηχνηλάτηση αυτών των κρουσμάτων, ο προσδιορισμός από που κολλήσανε και η απομόνωσή τους, ούτως ώστε να μην έχουμε περαιτέρω πρόβλημα. Καμπανάκι σήμανε στο Υπουργείο Υγείας από τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από την ηχνηλάτηση των κρουσμάτων. Το 70% των κρουσμάτων είναι ηλικία 40 ετών και κάτω, εκ των οποίων μόνο το 4% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Το 16% έχει ιστορικό εμβολιασμού με την πρώτη δόση, ενώ το υπόλοιπο 80% των κρουσμάτων δεν έχει καθόλου ιστορικό εμβολιασμού. Τα δεδομένα μας έχουν αλλάξει και μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν γιατί σίγουρα όταν βλέπεις να νοσηλεύονται άτομα νεαρότερης ηλικίας, δεν μπορείς από το να μην ανησυχήσεις. Η προσοχή και οι ανησυχίες στρέφονται και στο σύστημα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν οι νοσηλείες νεαρών ατόμων, τα οποία αναπτύσσουν σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύονται είτε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, είτε διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πρόσφατο περιστατικό 33χρονος ασθενής, ο οποίος την Κυριακή χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί απευθείας στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε 40, έχουμε 45 ετών. Άτομα τα οποία παρατηρούμε ότι τις τελευταίες μέρες έρχονται σε άσχημη κατάσταση και διασωληνώνονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευομένων και συγκεκριμένα πέραν του 90% είναι ανεμβολίαστοι. Ρευστή είναι η κατάσταση και σε όλες τις επαρχίες. Τα ποσοστά θετικότητας αυξάνονται με επίκεντρο τις επαρχίες Λεμεσού και Αμοχώστου. Μάλιστα, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας, έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.